Για πρώτη φορά, μια ομάδα μεταναστών επισκέφθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τους μετανάστες της Ελλάδας υποδέχτηκε στις Βρυξέλλες ο κύριος Αντώνης Καηλής, εκπρόσωπος του Τμήματος Επισκέψεων και Σεμιναρίων. Όπως υποστήριξε ο πρόεδρος των Αλλοδαπών, ο Μουλάρισσας, στις συναντήσεις που είχαν, τόνισαν ότι θα πρέπει να λυθεί το θέμα της άδειας παραμονής για μετανάστες που ζουν πάνω από 5 χρόνια στην Ελλάδα, τα παιδιά δεύτερης γενιάς να αποκτούν την ελληνική υπηκότητα. Έθεσαν το θέμα της συνταξιοδότησής τους και μίλησαν ακόμη για τα δικαιώματα των μεταναστών. Η επίσκεψή μας σαν στόχο είχε τις συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα για τους μετανάστες. Ο σκοπός μας ήταν να στείλουμε ένα μήνυμα όχι μόνο στους ευρωβουλευτές από την Ελλάδα, ήταν να στείλουμε ένα μήνυμα προς όλους τους ξένους για τις δυσκολίες, για τις συνθήκες, για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες στην Ελλάδα. Νομίζουμε ότι ο σκοπός μας πέτυχε. Δώσουμε ένα μήνυμα μπρος κάθε κατεύθυνση, μας ακούσανε και νομίζουμε ότι ο κάθε ένας από εμάς που συμμετείχε έβγαλε τα συμπεράσματά του. Οι μετανάστες συναντήθηκαν στις Βρυξέλλες με τους ευρωβουλευτές Γεώργιο Κουμουτσάκο, Μιχάλη Τρεμόπουλο και με εκπρόσωπο του ευρωβουλευτή Νικόλαο Χουντή.